Μεγάλη σου εμπειρία. Καταρχήν η εμπειρία μου δεν είναι πολύ μεγάλη, απλά είναι αρχόμενη. Εδώ και 3 χρόνια όντως λειτουργεί αυτό το εξοικειωμένο ιατρείο και προσπαθούμε έτσι να συστηματοποιήσουμε τη δουλειά μας και να τις καταγράψουμε. Θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα πρώτα μας περιστατικά. Ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο παιδί 34 χρονών, να παίζει το βίντεο, ο οποίος είχε σαγαρόιδη διαβήτη νεανικού τύπου 1 και μεγάλου βαθμού φλεβική διαφυγή. Μετά από προσπάθειες με το ταμείο του, τελικά πήρε μια προέγγιση και τοποθετήθηκε η πρώτη ΠΕΙΚΗ πρόθεση με αντιβιωτική επικάλυψη στην Ελλάδα, τύπου Inhibizon. Είναι πολύ βασικό. Όχι, το κινητό το έχω αφήσει. Αλήθεια. Δεν ξέρω, κάτι δεν το μικρό. Τα μυστικά της επέμβασης είναι πρώτον ο ριτράκτορας, το αυτόματο άγκιστρο, το ΣΚΟΤ. Υπάρχει σε μια χρήση, υπάρχει και μεταλλικό. Σας συνιστώ να πάρετε το μεταλλικό, αν θέλετε να κάνετε και ουρήθρα. Είναι φτηνό και μόνο τα γατζάκια είναι μια χρήσεως. Συμφέρει περισσότερο. Η τομή είναι οσχειακή. Συγγνώμη, τώρα δεν ακούει. Η τομή είναι οσχειακή, ακριβώς στη μετάπτωση του πέους προς το όσχαιο. Δεν ακούγεται. Ακριβώς στη μετάπτωση του πέους προς το όσχαιο, με την επανατοποθέτηση των σταγατζάκια εδώ, παίρνουμε τα διάφορα στρώματα και πλέον έχουμε δει εδώ τα σιραγκώδη. Βάζουμε τα οδηγά ράματα 2-0, παχές, μπουκές, γιατί αυτά τα ράματα θα χρησιμοποιηθούν και για τη σύγκληση, άρα το θέλουμε. Έχουμε τώρα τη διάνοιξη του σιραγκώδη σώματος, διαστολή με το ψαλίδι. Σε 9 άτομα δεν κάνουμε μεγάλες διαστολές με τους μπρουκς διαστολής, μόνο λίγο ψαλίδι. Διαστολή εδώ με το ψαλίδι επίσης, πάντα προς τη μεριά του σιραγκώδους, όχι προς την ουρήθρα. Εδώ έχουμε βάλει τους 2 μπρουκς διαστολής προς την κάτω μεριά των σιραγκωδών και ελέγχουμε εδώ το ύψος, αν υπάρχει crossover, αν υπάρχει βλάβη. Τότε αυτό είναι κακό, σταματάει η επέμβαση. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και εδώ μια εξιντάρα ρίχνουμε μέσα στα σιραγκώδη. Εάν βγει από εδώ νερό, έχουμε κάκο ουρήθρα, σταματάει το χειρουργείο και περιμένουμε. Αυτός είναι ένας ειδικός μετρητής Φέρλο, ο οποίος περνάει μέσα. Μετράμε το εγγύς και το άπο κομμάτι του σιραγκώδους για να δούμε τι μέγεθος πρόθεση θα βάλουμε. Εδώ πλέον είναι η μέτρηση, βλέπουμε με ένα σταθερό οδηγό σημείο. Και πλέον πάμε στον πάγκο μας για να ετοιμάσουμε την πρόθεση. Όπου βλέπετε κίτρινο υλικό. Και στη Mentor, στην Coloplast πλέον και στην AMS είναι αντιβιωτική επικάλυψη. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με υγρό, γιατί θα διαλυθεί. Είναι αντιβιωτική επικάλυψη, ειδικά για διαβητικούς και για ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι επανεπεμβάσεις, μειώνουν πολύ το ποσοστό λίμωξης. Βγάζουμε τον αέρα, η διαδικασία είναι περίπου όπως τον τεχνητό σφιχτήρα. Κλαπάρουμε εδώ με ειδικά μοσκιτάκια. Και πλέον είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την πρόθεση. Εδώ τοποθετούμε με αυτό τον ειδικό, είναι μέσα στο kit της εταιρείας, το από κομμάτι της πρόθεσης. Εδώ βλέπουμε τα σωληνάκια τα οποία φεύγουν για το pump. Και αυτός είναι ο οδηγός Φέρλο, όπου με ένα οδηγό ράμα περνάει μια βελόνα δια της βαλάνου και μπορούμε να τραβήξουμε την κορυφή της πρόθεσης. Θα δούμε τώρα, περνάει μέσα, τρυπάει εδώ τη βάλανο και σιγά σιγά τραβώντας πλέον τα σκοινιά, εδώ είναι τα κορδόνια. Μυστικά, χειρουργικά μυστικά, να πούμε λίγο πράγματα. Εδώ δηλαδή όταν μπαίνει αυτό πρέπει να πηγαίνει κατά μήκος του σέπτουμ και όχι προς το δέρμα, για να πηγαίνεις κεντρικά και να το βγάλεις κεντρικά και να έχεις τα όρια. Με την ουρήθρα δηλαδή, πρακτικά. Οπότε όχι προς τα έξω, οπότε το πας κατά μήκος. Να κάνουμε και ένα-δύο άλλα σχολιάκια, Γιάννη. Ένα, το paper του Μογκάντα το περασμένο μήνα, που λέει ότι μπορείς, είναι το, σε naive cases, δηλαδή πρώτη σε φορά, cases, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις διαστολές. Μπορεί να μπαίνεις κατευθείαν και να βάζεις την πρόθεση. Αυτό συνδέεται με κάποιες παλιές δημοσιεύσεις, ότι σε κάποιους παραπληγικούς άρχισε και παρατήρηθηκε αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, που τους έβαζαν την πρόθεση και την έβγαζαν την πρόθεση. Τότε βέβαια ήταν προθέσεις και στους παραπληγικούς. Ποιες προθέσεις προτιμάμε? Όχι στις υδραυλικές. Γιατί αυτοί είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν χρειάζεται να έχουν το καλό αισθητικό να πομπάρουν και να κάνουν, και τους βάζουμε τις ημίσκληρες
Ξέρετε γιατί? Προτιμάμε σε αρκετούς από αυτούς. Καλά, ο κύριος Κωνσταντινής ξέρει, αλλά γιατί. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινή, πέστε, ενημερώστε λίγο γιατί τους παραπληγικούς προτιμάμε. Έχουν και ένα άλλο πρόβλημα οι παραπληγικοί. Το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, σε αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι φορούν πεοκαλύπτρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι η πεοκαλύπτρα. Να μείνουμε σε αυτό για να μην καθυστερούμε. Με την ημίσκληρη είναι πολύ καλύτερο. Μπορεί να σταθεροποιήσεις. Έτσι, όπως είπε εσείς, αυτοί που έχουν εμβυθισμένο πέος και τα λοιπά. Δηλαδή γίνεται πιο λειτουργικό και πιο απτό. Αλλά πας πες να μην... Την ηχίπιζω να πούμε λίγο, Γιάννη, ότι αυτό εδώ πέρα είναι θεωρητικό, το αντιβιωτικό που έχουν, γιατί είναι πολύ ακριβή, είναι 11.000 η πρόθεση. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ακριβές προθέσεις. Ναι. Να σκεφτείτε ότι η αντίστοιχη πρόθεση εδώ είναι 11.000 και στην Ισπανία είχα ένα περιστατικό που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχε χειρουργηθεί 4 φορές με λοιμόξη κτλ. Λοιπόν, οπότε είπα στον άνθρωπο, λέω τώρα θες πάρα πολύ super duper να κάνει και πήγε και στην Ισπανία. Λοιπόν, στην Ισπανία όλα μαζί του στήχησαν 12.000. Με την αμοιβή του γιατρού σε ιδιωτικό νοσοκομείο, την νοσηλεία κτλ. Η πρόθεση ήταν 8.000, εδώ κάνει 11. Τώρα ελπίζουμε, επειδή έρχεται και η δεύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, πλέον επισήμως, με την πρόθεση. Η Κολόπλας θα έρθει. Να. Θα φέρει προθέσεις. Όχι, έρχεται γιατί είναι το κομμάτι. Α, το κομμάτι των προθέσεων είναι... έρχεται. Αυτό είναι καλό νέο, γιατί υπήρχε ένα μονοπόλιο που ήταν φοβερή κατάσταση. Μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Έτσι τοποθετούνται τα σκέλη της πρόθεσης μέσα στο σειραγκώδες, χωρίς πολλά νερά και χωρίς πολλές πλήσεις. Εδώ είναι η τελική εικόνα. Δεν βάζουμε ράματα πλέον για να κλείσουμε το τέτοιο, για να κλείσουμε την τομή, παραδένουμε τα οδηγά ράματα. Έχουμε τρυπήσει και πρόθεση βάζοντας έτσι. Είναι πολύ οδυνηρό να χαλάσει ένα υλικό 8.500 από ένα λάθος. Δημιουργείται εδώ παραδοσιακά ο χώρος για το pump και πλέον εφαρμόζοντας την τεχνική Wilson, από την ίδια τομή ψηλαφούμε τον κλάδο του ειδικού, τρυπάμε την εγκάρσια περιτονία. Έχουμε μια εικόνα μετά για να δούμε έτσι λίγο, γιατί βέβαια είναι τυφλή η παρασκευή εδώ. Για μένα αυτός είναι ο πιο δύσκολος χρόνος. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος. Στην εκπαίδευση. Στο συγκεκριμένο άρρωστο. Στην εκπαίδευση, ναι. Στο συγκεκριμένο, εδώ είναι το τρύπημα με το ψαλίδι. Στο συγκεκριμένο άρρωστο, επειδή ήταν παρθένος, δεν είχε κάνει ριζική προστατευτική. Πήγαινε λίγο πίσω, πάγωσε την εικόνα, γιατί αυτός νομίζω ότι είναι γιατί είναι τυφλό τρύπημα με ψαλίδι, είναι για μένα ο μόνος δύσκολος χρόνος όταν μάθαινα να βάζω προθέσεις. Πήγαινε το λίγο πίσω στα μάτια να δούμε λίγο την εικόνα που είχε. Ήταν μια ωραία εικόνα που έδειχνε ακριβώς πού πρέπει για να καταλάβουν, γιατί με το... Κάντε λίγο κλικ. Ρινοσκόπιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, και εδώ, λίγο ακόμα πάγος. Να παίξει η δεύτερη εικόνα. Δεύτερη. Αυτή είναι εδώ πέρα πώς βγαίνει το κανάλι. Εδώ. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα αντιβεράκι. Βλέπετε, παίρνουμε το έξω στόμιο του βονικού πόρου, το γατζώνει και ο βοηθός το σηκώνει. Και μπαίνεις με το δάχτυλο σαν οδηγό, παίρνεις ένα μέτσεμπάου με ένα αρκετά μακρύ ψαλίδι και σύριζα με τον κλάδο του, με το κόκαλο, τον κλάδο του ειδικού οστού, τρυπάς την εγκάρσια περιτονία. Εκεί μπαίνεις πρακτικά παρακιστικά στο χώρο του Ρέτζιους. Σε παρθένο περιστατικό που δεν έχει χειρουργηθεί, δεν έχει κάνει ριζική προστατευτική δηλαδή, αυτό είναι σχετικά απλό. Και μπαίνεις, πραγματικά βάζεις το δάχτυλό σου και είναι ένας ωραίος χώρος, τυλπνός. Και όσο μεγαλύτερος, τόσο πιο εύκολο. Με το δάχτυλο τρυπάς σε κάτι παππούδες. Αν έχει προηγηθεί ριζική προστατεκτομή και διεργώδης ριζική προστατεκτομή, που ενδεχομένως έχει κάνει και κάποιο παρακιστικό αιμάτωμα κλπ., τότε τα πράγματα είναι δύσκολα και πάντα σε κάθε περίπτωση, ενώ αν προσέξετε, φοράει καθετήρα ο άρρωστος, πριν τρυπήσεις, σταματάς. Κοιτάς, πιέζεις την κίστη και τσεκάρεις ότι τα έχει πάρει ο καθετήρας. Γιατί διαφορετικά, δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις βάλει ένα καθετήρα από την αρχή, να δυσλειτουργεί, να τον έχει πετάξει η αδερφή λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω,
και να πας να τρυπήσεις εσύ και να μπεις μέσα στην κίστη. Έχει γίνει πολλές φορές. Δηλαδή. Επίσης, ένα άλλο. Έχει γίνει και, σε... και ένα άλλο, ξέρεις, πως την έχω παραλίγο πατήσει. Ευτυχώς ήταν μικρό και δεν είχε πρόβλημα. Ήτανε γιατί, για να μην έχεις τον ουροσυλλέκτη, κλαμπάρεις τον καθετήρα. Αλλά νομίζεις ότι έχεις καθετήρα. Και δεν σκέφτεσαι ότι η κίστη είναι γεμάτη πια μετά από μία ώρα. Και την πατάς ηλιθιωδώς. Ανδρέα. Γιάννη, πες μας, γιατί όντως έχεις, νομίζω, από τις πιο μεγάλες εμπειρίες εδώ πια. Το να έχεις κάνει μια ριζική προστατεκτομή πριν, όντως μπορεί να είναι εργώδης, μπορεί να είναι, αλλά νομίζω το καταφέρνεις και δεν πολύ κινδυνεύεις. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ ξέρω ότι η εμπειρία μου έχουμε συζητήσει είναι, αγγίζει το μηδέν. Όταν έχεις κάνει ρομποτική και εσύ έχεις περιστατικά διάπερι το Nike και μπορεί να είναι το λεπτό έντερο κάτω, εκεί θέλω να μας πεις πόσο προσεκτικός είσαι. Οι ρομποτικές δεν έχουν αισθητική λειτουργία. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις. Ναι. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σου απάντησα. Πάντως, όντως, δεν είναι πρόβλημα. Τελικά, στην αρχή φοβάσαι, αλλά σιγά σιγά περνάει και στις ριζικές. Αυτό που είναι σίγουρα απόλυτη ενδένδειξη είναι να έχει μια νεοκίστη. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε βάλει κάποιες προθέσεις ή σφιχτήρα σε νεοκίστη, σε ορθότοπη νεοκίστη, όπου πρέπει να κάνεις δεύτερη τομή, να πας παρά τον ορθό κοιλιακό και να το βάλεις εκεί με σιγουριά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μην ξεχνάμε και την Ambicore, δηλαδή το ότι είναι με δύο κομμάτια. Νομίζω ότι ένας που έχει και μία ηλιοκίστη κτλ., δεν νομίζω ότι είναι τόσο του. Γιατί είναι ομορφιά αισθητική. Τα δύο κομμάτια απλώς δεν γίνεται πλήρης χάλαση. Αλλά είναι μια χαρά. Και εγώ σε έναν που είχα βάλει, που χάλασε τώρα, μετά από 12 χρόνια νεαρό παιδί, που του είχα κάνει γιατί είχε μια καταστροφή θράφματα από κάταγμα ισχύων και του έκανα καταστραμμένη όλη η ουρήθρα, όλα τα σειρακώδη και του έκανα μια μητρόφανο με κρυμνό από την κίστη και με αυτό ουρί, μια πολύ μικρή τρυπίζα, πολύ καλά αισθητικό αποτέλεσμα. Και του είχα βάλει Ambicor και του την ξαναβάζω τώρα, του χάλασε 12 χρόνια μετά. Αυτός είχε πάει το 19 το ατύχημα, τώρα είναι 31, θα την αλλάξω την ερχόμενη Τετάρτη. Να παίζουμε λίγο, να το παίζουμε. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, αφού έχουμε φτιάξει το χώρο εδώ για το... έχουμε καταλήξει τελικά να βάζουμε το pump, την αντλία ελέγχου, ανάμεσα και πίσω από τους όρχες. Επειδή γενικά το pump στην πρόκληση είναι αρκετά μεγάλο και φαίνεται, είναι αρκετά διακριτικό, δεν ενοχλεί και νομίζω ότι δεν έχουμε παράπονα πλέον από τους ασθενείς. Εδώ πέρα θέλω, Γιάννη, να σε ρωτήσω την εμπειρία σου. Έχεις δύο επιλογές το που θα το βάλεις. Ή θα το βάλεις επιφανειακά να φαίνεται και είναι πολύ εύκολο στη χρήση να το βρούνε και να το πιέσουν, ή θα το βάλεις πίσω από τους όρχες. Όπου δεν φαίνεται με τίποτα, δηλαδή μπορεί να πιάσει και τους όρχες και να μην το πιάνουν αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο, θέλει δεξιότητες για να το βρίσκουν, να το ανεβάζουν για να το κατεβάζουν. Οπότε εγώ πάντοτε τους ρωτώ ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα φαίνεται και θα είναι πιο εύκολο, ή θα βασανίζεις άμα δεν θα το κρύβεις. Και καλύτερα είναι να πάτε με την προσωπική επιλογή του καθένα. Η γνώμη σου θέλω πάνω σε αυτό. Είναι πιο δύσκολο στην αρχή, όταν έχετε περίπου 4-6 εβδομάδες για ενεργοποίηση. Πονάει και είναι και πιο δύσκολο να το φέρεις λίγο στην επιφάνεια. Σιγά σιγά που το μαθαίνει ο άρρωστος, τελικά είναι καλύτερα. Δηλαδή, φτιάχνει. Μπορεί και το λειτουργεί καλά και το βρίσκει. Στην αρχή όμως, δηλαδή, να σας πω τι έγινε. Την πρώτη φορά που το βάλαμε, αγχώθηκα τρομερά γιατί δεν μπορούσα να το βρω. Αλλά είχε και το είδημα. Και λέω, τώρα πάμε για επανεπέμβαση. Όμως σιγά σιγά με υπομονή μπορείς να το φέρεις έξω και από εκεί και πέρα σιγά σιγά φεύγοντας και το μνημονευτικό είδημα, ο άρρωστος το νιώθει καλύτερα. Δηλαδή εμείς το βάζουμε έτσι πλέον. Πάντως πρέπει λίγο, νομίζω ότι εμένα η αίσθησή μου είναι εμένα κρίνω. Δηλαδή άμα είναι ένας κοντούλης με κοιλιά, με τέτοια δηλαδή που δεν μπορεί να τα απολυβρεί εκεί πέρα, που δεν βλέπει εκεί πέρα τους όρχες, τους ψηλαφάει. Σπλαφή και τα λοιπά, θα του το βάζα κατευθείαν χωρίς να το ρωτήσω επάνω-πάνω επιφανειακά το πρώτο που να πιάνει. Να. Δηλαδή λίγο αυτό έχει να κάνει και λίγο με το mentality του άρρωστου. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι άρρωστοι οι οποίοι με το που του το εξηγείς μέσα σε 5 λεπτά, ναι, γιατρέ, εντάξει, τι με έχεις πρίξει. Πάντα πρέπει να έχεις ένα δείγμα. Το καινούριο μοντέλο τώρα είναι πολύ πιο εύκολο στο ξεφούσκωμα. Ναι. Έτσι, δηλαδή παλιά ήταν λίγο, ήταν μανούρα. Δηλαδή ναι. Μην το λέμε, ήταν πρόβλημα, δεν ήταν εύκολο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο και
Ουσιαστικά εδώ είναι πλέον η... Μια έτσι άλλη σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι αφού κάνουμε τις συνδέσεις, σε πάση περιπτώσει, με ειδικά εργαλεία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, καλό είναι για λόγους αιμόστασης να φουσκώσουμε την πρόθεση περίπου γύρω στο 75% και να το αφήσουμε για 24 ώρες φουσκωμένη, ώστε να μην δημιουργηθεί εδώ αιμάτωμα. Εμείς βάζουμε και παροχέτευση στο τέλος, ένα ρεντονάκι το οποίο αφαιρείται μαζί με τον καθετήρα την επόμενη μέρα και αν όλα είναι καλά, την επόμενη μέρα το μεσημέρι ο άρρωστος πάει σπίτι του. Η οδηγία που παίρνει από το σπίτι είναι να είναι σε όρθια θέση, με μια ταινία να το κρατάει στην κοιλιά, πάνω στην κοιλιά για να πάρει το μέγεθος και πλέον στις δύο εβδομάδες τους φωνάζουμε και κάνουμε μια πρώτη ενεργοποίηση. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό βοηθάει στο stretching των σειραγωγών σωμάτων και η παλιά ιστορία έλασε 4 με 6 εβδομάδες για ενεργοποίηση, μάλλον είναι παρελθόν. Αυτό είναι το τελικό μπαντάζ, το ρεντονάκι και η πρόθεση. Ένα που θέλω να σε ρωτήσω είναι συνήθως τι χρησιμοποιείς για σε επεμβάσεις, όχι σε αυτήν, γιατί σε αυτή δεν κατεβάζεις, αλλά σε περονιέ, τι χρησιμοποιείς grafting. Για να... Όχι grafting, για να καλύψεις, τι επίδεσμηση κάνεις. Εμείς χρησιμοποιούμε το mummy wrap. Είναι, το κάνουμε μούμια δηλαδή. Τώρα αυτό είναι ένα από τα πρώτα περιστατικά και γι' αυτό δεν είναι. Ζητάμε, αυτό που έχουμε στο λαϊκό βέβαια είναι ένας μικρός ελαστικός επίδεσμος, το μικρό πάχος, το οποίο σιγά σιγά με τον καθετήρα το τυλίγουμε δεξιά και αριστερά και τον κάνουμε σαν μούμια. Και αυτό τον επίδεσμο τον κρατάμε στη σπερονή 2-24 ώρα, ενώ στην παιδική πρόθεση μία. Ακόμα καλύτερα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, υπάρχουν κάποια ειδικά αυτοκόλλητα, έχουν δηλαδή σαν τένσοπλάστα, αλλά δεν είναι τόσο σκληρό, που πλέον γίνεται σαν ένα μικρό γύψινο μόρφωμα. Έχει βγάλει και η EMS αυτά τα τέτοια, τα οποία όμως είναι, καλά, όχι, εντάξει, είναι ακριβά και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ θεωρώ το κομπάν και το πεχαχάφτ με αυτά το βάζω και μάλιστα στην περονιά δεν βάζω καθόλου γάζες για να έχει την αίσθηση επάνω να μου πιέσει. Βάζω μόνο βαζελινούχα, δύο γάζες για να μην κολλήσει, δύο φουσιντίν ολόκληρες, μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη, και το βάζω και το άλλο πρωί το βγάζω. Και τον διώχνω χωρίς καμία τέτοια, χωρίς καμία περίδεση. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Να προχωρήσουμε λίγο στην εμφύτευση τεχνητού σουκυρά. Εδώ βλέπετε, πλέον έχουμε πάρει το μεταλλικό διαστολέα. Είναι εξίσου καλός και τα γατζάκια είναι μιας χρήσεως. Οπότε το κόστος είναι περίπου 10 ευρώ για 8 γατζάκια. Ενώ ο άλλος έχει 250 ευρώ. Η προσπέλαση είναι ακριβώς η ίδια και γι' αυτό έτσι δεν πρόκειται να συζητήσουμε πολύ. Είναι εγκάρσια οσχειακή η τομή. Πάλι τα γατζάκια μας κάνουν πάρα πολύ ωραίο πεδίο. Πραγματικά αυτός ο διαστολέας, είτε κάνεις ουρίθρα, είτε κάνεις μικρές επεμβάσεις στο όσχιο, είναι πολύ βολικός. Εδώ βλέπουμε την ουρίθρα. Ανοίγουμε τα πέταλα εδώ του οσχαίου, δαρτό, και από κάτω αρχίζει και φαίνεται κάτι άσπρο και στυλπνό, το οποίο είναι το σιραγκώδες. Τώρα δεν είναι και πολύ καλή ποιότητα του... Δεν ξέρω, μήπως το κάναμε μικρό. Το κάναμε μικρό. Δεν μπορούμε να έχουμε ψηφιακές εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω, είναι καλύτερα έτσι. Ψηφιακά βίντεο. Όχι, έτσι. Λοιπόν, με την επανατοποθέτηση πλέον των αγκίστρων έχουμε ουρίθρα, σιραγκώδες 1, σιραγκώδες 2, δεξιά, και παίρνοντας ένα ψαλίδι πηγαίνουμε κάτω στη βάση του σιραγκώδους για να αγγίξουμε τον κλάδο του ιδικού οστού. Νιώθουμε δηλαδή το κόκαλο. Εδώ δημιουργείται ένας χώρος με τον οποίο παίρνουμε ένα ντίβερ, ένα γατζωτό άγκιστρο, το οποίο κατεβάζει από τη μία πλευρά, την ίδια διαδικασία εφαρμόζουμε και από την άλλη. Βάζουμε δηλαδή ένα από εδώ και ένα από εδώ το ντίβερ και εδώ έχει μια πολύ καλή σχηματική απεικόνηση όπου πλέον έχουμε παρασκευάσει το σχετικό διάφραγμα. Εδώ είναι το σημείο αυτό το οποίο κρατάει πλέον το βολβό της ουρίθρας. Αν κόψουμε το σχετικό διάφραγμα, είτε με διαθερμία είτε με το ψαλίδι, θα δούμε ότι πλέον όλη η ουρίθρα είναι στον αέρα. Και θεωρητικά, δεν είναι σίγουρο, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το σημείο εκείνο, μισό λεπτό λίγο, να φτάσουμε μέχρι το σημείο εκείνο στο οποίο μπορούμε να πάμε και περιναϊκά.
Λίγο πίσω, αν μπορείς. Εδώ τώρα έχουμε περάσει ένα δισεκτέρ γύρω από την ουρίθρα. Είμαστε στο Βολβό, θεωρητικά. Αυτός είναι ένας μετρητής που είναι μέσα στο kit του σφιχτήρα. Μετράει την διάμετρο, την περίμετρο της ουρίθρας στο σημείο που θα μπει το καφ. 90% είναι γύρω στα 4 ή 4,5 εκατοστά. Και εδώ πλέον έχει περάσει το καφ γύρω από το Βολβό της ουρίθρας. Θα δούμε ότι κουμπώνει έτσι από εδώ και μπορούμε να το κρύψουμε παραουρυθρικά. Καλό είναι να βάλουμε 2-3 ραφούλες στο δαρτό μετά για να καλύψουμε εδώ το καφ, να μην έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Εδώ βάζουμε τις ραφούλες. Βλέπουμε ότι γενικά η πρόσβαση που έχουμε με το άγκιστρο είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, από εδώ και πέρα φεύγουν τα αγκιστράκια γιατί μπορεί να κάνουν ζημιά. Βγάζουμε και το σκοτ και το αυτόματο άγκιστρο. Και η διαδικασία είναι τώρα να βρούμε το χώρο για το παρακιστικά των μπαλών. Είναι ακριβώς όπως την πρόθεση, είναι ακόμη πιο εύκολο, γιατί εδώ το μπαλόν είναι 20 σε, της πρόθεσης είναι 65, άρα θέλεις ένα μικρό χώρο. Πάλι το ίδιο σχέδιο, τρυπάμε την εγκάρσια περιτονία και πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει να μην ξεχνάμε τον καθετήρα, να είναι άδεια η κίστη. Εδώ πάλι το νιώθεις ένα μπομπ και μπαίνεις μέσα στον παρακιστικό χώρο. Μπαίνει το άγκιστρο, το μπαλόνι του σφιχτήρα, παρακιστικά. Και βέβαια δεν ξεχνάμε να το φουσκώσουμε. Τώρα, τι βάζουμε μέσα στο μπαλόνι. Είχαμε μεγαλώσει εμείς με την τέτοια, βάλες και γραφικό, με ένα μείγμα το οποίο έρχεται η εταιρεία, στο φτιάχνει, πρόσεχε την οσμοτικότητα, ένας ολόκληρος μπελάς. Αυτά νομίζω ότι πλέον έχουν καταργηθεί. Μπορείς να βάλεις απλά φυσιολογικό όρο. Το σκιαγραφικό δεν πρόκειται να σου λύσει κανένα πρόβλημα σε περίπτωση της λειτουργίας. Ό,τι και να γίνει σε δυσλειτουργία, θα τον ανοίξει τον άρρωστο. Άρα ποτέ δεν πρόκειται να. Άρα αυτό έχει λυθεί, βάζουμε φυσιολογικό όρο. Τώρα εδώ πλέον έχει γίνει το pocket για το pump. Για το pump της ενεργοποίησης. Θα γίνουν οι συνδέσεις. Οι συνδέσεις πλέον είναι πολύ εύκολες γιατί γίνονται με πένσες και με ειδικά συνδετικά υλικά πάρα πολύ γρήγορα. Βγάζουμε τον αέρα πριν κάνουμε τις συνδέσεις. Ναι, ναι. Τον βγάζουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Απλά λόγω χρόνου τώρα πρέπει να το τρέξουμε λίγο. Γεμίζει ο βοηθός έτσι τα κενά εδώ και ξεπλένει το αίμα να μην υπάρχει τίποτα. Και γίνονται συνδέσεις. Αυτό είναι κρίσιμο, να είναι καθαρό από αίμα γιατί δεν κολλάνε καλά και επίσης με το νερό που γεμίζεις βγαίνει και ο αέρας. Να. Και το θέμα του αέρα, εντάξει, προσέχουμε, το κάνουμε, αλλά δεν κυνηγάς και την τελευταία φυσαλίδα πλέον. Δηλαδή, όλα αυτά ήταν πραγματικά υπερβολές. Όταν πρωτοπεριγράφτηκαν αυτά, ήταν μη υποστοιχών και τα λοιπά. Θα βρεις φυσαλίδες συνήθως. Εδώ το τελευταίο στάδιο είναι η απενεργοποίηση, όπου πατάς και περιμένεις 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γεμίσει μισό, να βλέπεις δηλαδή τα αυτάκια, και εκεί πλέον πατάς το κουμπί της απενεργοποίησης και μένει σταθερό. Έτοιμο να ενεργοποιηθεί, το κλείσουμε της οσιακής τομής και τέλος. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στο θέμα της απενεργοποίησης, θα πρέπει την επόμενη μέρα να τσεκάρεις πάλι ότι είναι απενεργοποιημένος, αφού βγάλεις τον καθετήρα, γιατί πολλές φορές πηγαίνει ο άρρωστος με ενεργοποιημένο σφιχτήρα και σε παίρνει τηλέφωνο με επίσκεση. Έχει συμβεί και αυτό. Πόσοι έχουν βάλει σφιχτήρα σε αυτή την αίθουσα? 1, 2, 3, 4, 5. Πόσοι έχουν βάλει πρόθεση? 3, 4, 5. Οι ίδιοι. Όσοι έβαλαν σφιχτήρες, μάλιστα. Πάνω, συμπληρώνω στην ερώτηση που μακριά δεν είμαι καθόλου ειδικός ούτε στην ακράτεια ούτε σε αυτό το αντικείμενο. Γιάννη, η αίσθησή σου, εμείς μεγαλώσαμε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές κατηδίαν,
φοβερά δύσκολη επέμβαση, πολύ μπελαλίδικη, εξαιρετικά δύσκολη να τη μάθεις. Η προηγούμενη γενιά από εμάς, η ειδική, δεν είναι μομφή, και Χατζηχρήστο, αυτό προς ασυνάδελφους που πιθανόν δεν είναι εδώ, αλλά έτσι μεγαλώσαμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τελικά, Γιάννη μου, ο μέσος ουρολόγος που έχει μια χειρουργική εμπειρία και ο οποίος θέλει να διαβάσει με την ένδειξη, γιατί νομίζω ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, και στην ακράτεια και στη αισθητική της λειτουργία για τις επεμβάσεις αυτές. Μπορεί να ασχοληθεί, πρέπει να ασχοληθεί ή πρέπει να σας στέλνουμε όλα εσένα? Να, τεχνικά η επέμβαση είναι... Ναι, εσένα εννοείς, Νομίζω ότι απάντησα τέλος, ναι. Όχι, τεχνικά η επέμβαση είναι πάρα πολύ απλή, έτσι. Είναι πάρα πολύ απλή. Αλλά αυτός που θα το κάνει θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα after sales service, το οποίο είναι οδυνηρό πολλές φορές. Δηλαδή, η επιπλοκή του σφιχτήρα, η πρόθεση, δεν ξέρω, χτύπα ξύλο, η πρόθεση είναι, νομίζω, πιο απλά τα πράγματα. Στο σφιχτήρα η επιπλοκή είναι πρόβλημα. Και η εύκολη λύση είναι να πεις, α, φταίει το μηχάνημα, πήγαινε στην εταιρεία να βγάλεις το αυτό. Αν δεν είσαι αποφασισμένος ότι θα αντιμετωπίσεις και την επιπλοκή σου, ακόμα και με 4 χειρουργία, έτσι. Κάτσε ρε Γιάννη, γιατί εμείς να μην βάζουμε τα ναΐβ και να σας στέλνουμε μόλις μας κάνει επιπλοκή? Τις έχουμε δηλαδή? Ναι, είναι πολύ απλό. Άλλωστε οι επιπλοκές δεν έχουν και χρήμα. Εμείς οπότε δεν θέλουμε να τις εκρατάμε. Εμείς ζητάμε τώρα τις επιπλοκές. Εμείς ζητάμε τις επιπλοκές. Ζητάμε και τέτοια περιστατικά. Και σου αφήνουμε και την εμπειρία, Γιάννη. Έτσι, και τώρα πρέπει να είστε υποχρεωμένοι. Θέλουμε στην πανεπιστήμια. Είμαστε, έτσι δεν είναι θέμα. Εγώ αλλά θέλω να σας πω λίγο έτσι σε 3 λεπτά. Ένας άρρωστος, ο οποίος για μένα ήταν εφιάλτης. Δηλαδή, για 6 μήνες χτύπησε το κινητό μου, έβλεπε αυτό το όνομα, συνάδελφος και ως αναισθησιολόγος, και ήταν εφιάλτης. Ένα, κάνει το σφιχτήρα, πάει τέλεια. Με τον κύριο Μανούσα και τον είχαμε κάνει. Πάει τέλεια. Σε 4 εβδομάδες είναι μια χαρά, όλα αυτά. Μετά από 3 μήνες αρχίζει και φουσκώνει το όσχιό του. Αυτό είναι σημάδι διάβρωσης. Προήμης διάβρωσης, άρα φταίμε εμείς. Έτσι. Σταματάει το. Βγάζουμε το καφ αμέσως. Μπαίνει δηλαδή σε επανεπέμβαση, κάνει ένα χειρουργείο το πρώτο, δεύτερο βγάζει το καφ. Γιάννη, λεπτομέρεια, το καφ ή όλο το σφιχτήρα? Βγάλαμε μόνο το καφ και το pump. Okay. Το μπαλόνι το αφήσαμε μέσα. Λοιπόν, περνάνε 3 μήνες, πάμε περιναϊκά. Συνειδητοποιούμε ότι ο λόγος που έκανε τη διάβρωση ήταν ότι πραγματικά η βολβική του μοίρα ήταν αρκετά λεπτή. Έτσι. Άρα έφτιαξε καλά, σαφώς. Το κορμί. Λοιπόν, εφαρμόζουμε, βάζουμε ένα κομμάτι από ένα SIS, από ένα συμβατό ετερόλογο μόσχευμα, από τη μια, και από την άλλη χρησιμοποίησαμε λίγο το... Δεν είχε στήσει, χρησιμοποίησαμε κάποιο κομμάτι από τα σειραγκώδη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι, έχουμε ένα καφ, το οποίο υποστηρίζεται και μπρος και πίσω, από τη μια από τον γκράφτ, από την άλλη από τα σειραγκώδη. Πάει πολύ καλά, είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και αυτά. Δεν κάνει καμιά λίμωξη, δεν. Μετά από λίγο καιρό είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε. Καλά λέει, ωραία είναι, εντάξει, δεν νιώθω, δεν φουσκώνω τέτοιο. Πάω να το, πραγματικά σου λέω, πάω να τον ενεργοποιήσω και πονάω. Μα τι έχει. Ξαναμπαίνει χειρουργείο και βλέπουμε τι, ότι το pump, το κουμπί της απενεργοποίησης, είχε πάει, είχε δυθεί στον ενόδη χιτώνα του όρχιος και ήταν μέσα στον όρχη. Αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να συνηθίσεις ότι το κινητό σου, βλέποντας αυτούς τους αρρώστους, θα χτυπάει και δεν θα ησυχάζεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κάνεις και έφυγε. Αυτό. Καλά, ας αφήσουμε λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Κύριε, προχωρούμε, δεν έχουμε χρόνο. Και θα τελειώσουμε με μια πιο, υποτίθεται, minimal invasive τεχνική. Το χειρουργείο αυτό δεν είναι δικό μου, είναι του κ. Μανούσακα. Η τομή είναι περιναϊκή. Γι' αυτό τρέμει το χέρι του. Δεν είμαι παρασπιακός, εντάξει, ιδιώτησε με τα φίλους. Κάνε φίλο να δεις καλό, Θοδωρή. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη μέση περιναϊκή τομή, ανοίγει το Volvo σειραγκώδη, βάζουμε κάποια οδηγά, κάποια στηρικτικά ράματα. Εδώ πάρα πολύ ωραία μπορεί να δουλέψει και ο Scott. Δηλαδή είναι τέλειο. Απλά είμαστε φτωχοί και είναι και ιδιωτικό χειρουργείο, καταλαβαίνετε ότι... Συγγνώμη λίγο, πάρτε τα, κρατήστε το ένα μια φορά, βάλτε σε έναν ασθενή στο ταμείο του ένα πλαστικό Scott και μετά... Τα έχουμε κάνει. Μετά το κάνεις σε φόρους ζωής. Δυστυχώς όμως η δική μας αποστήρωση πλέον, επειδή παίρνουμε ένα ISO στο νοσοκομείο, σταμάτησε όλα αυτά.
Γιατί κανονικά ξέρετε, τα πλαστικά δεν αποστηρώνονται, είναι δυστυχώς. Γι' αυτό και πήραμε το μεταλλικό, έτσι. Λοιπόν, τώρα... Όχι, η φρόντισα η εταιρεία, το Advance πλέον βγαίνει με τον Lockstar Retractor μέσα του. Να το πούμε και αυτό. Το τελευταίο που έβαλα ήταν μέσα και δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, προσπαθούμε να παρασκευάσουμε ένα χώρο ο οποίος οριοθετείται από το βολβιμό της ουρίθρας, από τον κλάδο του ειδικού οστού και από το σιραγκώδες. Είναι ένα τριγωνάκι, από εδώ θεωρητικά θα μας βγει η βελόνα του, του Advance, της ταινίας δηλαδή, του πλέγματος ταινία για ακράτεια. Οδηγά σημεία είναι ο τένοντας του μακρού απαγωγού, προσαγωγού, εδώ, ένα εκατοστό κάτω, υποτίθεται ότι είναι η άνω έσω γωνία εδώ του θυροειδού στρίματος. Και από εδώ μπαίνει η βελόνα με μια περιστροφική κίνηση, εξέρχεται από το τριγωνάκι αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Εδώ θα δούμε λίγο το... Θα δούμε το... Δεν βάζετε δάχτυλο για το που έρχεται μέσα. Ναι, βέβαια. Κατευθύνεται. Εδώ είναι το πλεγματάκι, το δάχτυλο εδώ. Και ο βολβός της ουρίθρας. Τώρα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πού θα στηρίξει αυτό το ράμα. Ουσιαστικά, πρέπει να μαρκάρεις το σημείο που έχει κόψει το οσχειακό διάφραγμα και εκεί να μπει το άπο κομμάτι του πλέγματός, ώστε να πάρει την ουρίθρα και να την τραβήξει πίσω. Η στερέωση γίνεται με δύο ράματα μπρος, δύο ράματα πίσω και θα δούμε ότι τραβώντας πλέον τα δύο μπράτσα του πλέγματος, η ουρίθρα έρχεται, δεν σφίγγει, δεν πιέζεται, δεν συμπιέζεται, αλλά έρχεται και μετατοπίζεται όλοι μαζί προς τα πίσω. Αυτό θεωρείται ότι αυξάνει το λειτουργικό μήκος της ουρίθρας και σε ήπιες ακράτειες δουλεύει. Εδώ αυτός ο άρρωστος νομίζω ότι είχε επίσκεψη ουρών για 40 μέρες. 20. Το παρασφίξαμε. Ήταν από τα πρώτα περιστατικά. Ναι. Εδώ δημιουργούμε ένα υποδόριο τούνελ που υποτίθεται ότι εμποδίζει ή τουλάχιστον μειώνει την πιθανότητα να μετατοπιστεί το πλέγμα αυτό, γιατί είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Η οδηγία που δίνουμε στον άρρωστο είναι ότι για 40 μέρες θα αποφεύγει stretching και γενικά φυσική δραστηριότητα. Θα πρέπει να κάθεται ήρεμος. Ουσιαστικά σε αυτόν τον άρρωστο πιέζοντας παραπάνω, τραβώντας δηλαδή λίγο παραπάνω, δημιουργήσαμε υποκυστικό κόλλημα με συνέπεια να κάνει επίσκεψη ουρών στην αρχή, μετά από 15 μέρες να βγει ο καθετήρας και να έχει υποκυστικό κόλλημα, να έχει μάλλον υπερδραστήρια κίστη εξαιτίας του υποκυστικού κολλήματος. Τι κάνατε με το κυστεοσκόπιο, το τραβήξατε λίγο. Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Συμβουλευτήκαμε το. Αφήσατε τον καθετήρα παραπάνω. Τον καθετήρα τον αφήσαμε 15 μέρες. Και μετά. Μετά ο άρρωστος ουρούσε με σχετική δυσκολία και επιτακτικότητα. Επομένως μπήκε σε αντιχολινεργικά, κρατούσε ένα υπόλοιμα γύρω στα 100-150, το οποίο σιγά σιγά μείωνε και από εκεί και πέρα, νομίζω σε 6 μήνες, βελτιώθηκε και τώρα είναι καλά. Και 2 χρόνια μετά σήμερα, δεν και στεοσκοπικά δεν μπορούμε να μπούμε λίγο με μια... Πώς να το πω τώρα, χαριτωμένη, βάρβαρη κίνηση, να ανοίξουμε λίγο στο σημείο. Κυστεοσκοπικά, δηλαδή, με το κυστεοσκόπιο, δηλαδή να το τραβήξουμε ναι, στα κάτω. Ναι, με το κυστεοσκόπιο, κάνα 2 μήνες μετά την επέμβαση, έτσι, όπου θα έχει κάτσει το... Να. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, νομίζω ότι είναι λίγο... Γιάννη, κατά τη διάρκεια και Θοδωρή, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου κάνουμε κυστεοσκόπηση, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην αρχή δεν το έκανε κανένας. Δεν το έκανε κανένας. Γι' αυτό και βλέπαμε από το Advance. Και γι' αυτό βέβαια δεν υπήρχε καμία αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Αν μιλήσεις με ανθρώπους, υπάρχουν δύο γενιές Advanced-άδων, ας πούμε. Είναι Render και Sia και είναι και οι νέοι. Οι οποίοι νέοι συνειδητοποίησαν ότι αυτό που κάνει ο Render δεν είναι αρκετό. Και έχουν τροποποιήσει, ας το πούμε έτσι, τη μέθοδο. Μία από τις πιο βασικές τροποποιήσεις είναι την ώρα που κάποιος σφίγγει, να κάθεται με το κυστεοσκόπιο και να βλέπει. Εγώ από προσωπική εμπειρία, δεν το έκανε στην αρχή, το κάνει τώρα ο Render. Από προσωπική εμπειρία, στα 3 τελευταία advance που έχω βάλει, άρρωστοι στεγνώσανε, βλέποντας με το κυστεοσκόπιο ότι δεν τους αποφράσω, αλλά τους κλείνω, μαζεύω το βλενογόνο. Μπορεί να είναι τυχαίο, εντάξει, γιατί θέλει μελέτες και μεγάλες, αλλά ίσως να κάνει τη διαφορά αυτό τελικά.
Να. Πάντως νομίζω ότι είμαστε πλέον στη φάση που και η ίδια η εταιρεία θα βγάλει ένα καινούριο DVD, στο οποίο θα αναφέρεται η μέθοδος στανταρισμένη πλέον. Δηλαδή αυτά είναι τα step 1, step 2, step 3, γιατί μέχρι τώρα ο καθένας έκανε λίγο απ' όλα. Οπότε και γι' αυτό έχει πάρα πολύ ετερογενή αποτελέσματα. Και κάναμε ένα γρήγορο σχόλιο για την, σε ποια κατηγορία αρρώστων θα το βάλεις. Θα το βάλουμε σε όλες τις ακράτειες, δηλαδή... Ναι, όχι. Σαφέστατα, όλα αυτά τα χαμηλής επεμβατικότητας slings είναι για μικρή ως μέτρια ακράτεια, δηλαδή μέχρι 2-3 πάνες το πολύ την ημέρα. Αφενός και αφετέρου υπάρχει ένα προεγχειρητικό τεστ, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία, να κάτσεις με ένα κυστεοσκόπιο μπροστά στο σφιχτήρα. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει σφιχτηριακή λειτουργία. Έτσι. Να κάτσεις μπροστά στο σφιχτήρα και πιέζοντας με το κυστεοσκόπιο και πιέζοντας παράλληλα προς το ορθό, όχι να πας να βάλεις το δάχτυλό σου έτσι, έτσι θα αποφραχτεί. Παράλληλα προς το ορθό, μιμούμενος κατά κάποιο τρόπο την κίνηση που θα κάνει η ταινία, να δεις αν θα κλείσει και αν θα βελτιώσει το τέτοιο. Απλά αυτό το τεστ μπορεί να γίνεται λιγότερο ίσως επεμβατικά. Συγγνώμη, στο μικρόφωνο. Συγγνώμη. Αυτό το τεστ που περιγράφεται κυστεοσκοπικά μπορεί να γίνει και λιγότερο επεμβατικά, απλά κάνοντας μια κυστεογραφία έχοντας γεμίσει την κύση του ασθενούς και απλά κατά τη διάρκεια πρέπει να είσαι βέβαια και εσύ με τον ασθενή όρθιο στο CR, ας πούμε, και να είσαι και εσύ από κάτω και να πιέζεις με μια λαβίδα και να δεις αντίστοιχα αφενός με έναν μετατοπίζοντας την ουρήθρα κλείνει και πλέον μπορείς και τον ίδιο τον ασθενή να δεις λιγάκι να σφίξει, να ουρεί και να τους δεις να σφίξει και να διακόψει την ουρήθρα, να δεις αν όντως έχει λίγο υπολοιματικό σφιχτήρα και κάνει κάποια σύσταση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα.